Γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Αυτός είναι ο Μέρλιν, που και σήμερα αποφάσισε να μου κάνει παρέα στην εισαγωγή αυτού του βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά λοιπόν. Και σήμερα θέλω να σας δείξω το συγκεκριμένο μακιγιάζ, δεν άντεξε πολύ, το οποίο δημιούργησα με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτή την υπέροχη γιορτή που ειδικά φέτος τη χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, γιατί έχουμε πιεστεί και θέλουμε κάθε αφορμή για γιορτή να την εκμεταλλευόμαστε. Να περάσετε υπέροχα λοιπόν με τους αγαπημένους σας, ό,τι και αν κάνετε αύριο Κυριακή. Αποφάσισα να ανεβάσω αυτό το βίντεο σήμερα Σάββατο για να έχετε μία μέρα να πάρετε ιδέες, να προετοιμαστείτε, γιατί αύριο είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και εμπνεύστηκα για το σημερινό βίντεο από αυτή εδώ την ολοκαινούργια παλέτα από την NYX που έλαβα προχθές. Δεν έχω προλάβει καν να τη χρησιμοποιήσω, οπότε θα είναι και βίντεο πρώτων εντυπώσεων σήμερα. Έχει αυτές τις απίστευτες αποχρώσεις και φυσικά έχει να κάνει με την αγάπη προς τον εαυτό μας. Λέγεται To Me, Love Me και εδώ γράφει But First Me, γιατί πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα, παιδιά, στον εαυτό μας και επίσης και εμείς Singles, έχουμε δικαίωμα να γιορτάσουμε τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και να εκφράσουμε τον έρωτα στον εαυτό μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας θυμίσω όπως πάντα πόσο σημαντικό είναι να έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Γι' αυτό, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ξεκινάμε αμέσως. Θα ξεκινήσω όπως πάντα από τη βάση μου και στην περίμετρο του προσώπου θα απλώσω το Pure Canvas Illuminating Primer της Laura Mercier και στο κέντρο του Skin Refined Zone από MAC, γιατί θέλω να δώσω αυτή τη λάμψη εκ των έσω στην περίμετρο του προσώπου, αλλά δυστυχώς, παιδιά, η λιπαρότητα και η πόρη μου είναι πιο έντονη στο κέντρο, οπότε δεν συγχωρούνε και θέλω να είναι πραγματικά αψεγάδιαστο το αποτέλεσμα σήμερα και πάρα πολύ λαμπερό. Χρησιμοποιώ ελάχιστη ποσότητα από το primer της MAC και ουσιαστικά το ταμπονάρω στην επιδερμίδα, στεγνώνει αρκετά γρήγορα και βρίσκω ότι κάνει μεγάλη διαφορά στους πόρους μου. Θα προχωρήσω με το Armani Luminous Silk Foundation στην απόχρωση 06, βάζοντας το στο πρόσωπό μου και θα το εφαρμόσω για αρχή με το πινέλο αυτό, ταμποναριστά. Και στη συνέχεια θα το τελειώσω με ένα beauty blender για να είναι έτσι πιο ομοιόμορφη η εφαρμογή και να μην έχει πουθενά γραμμές. Νομίζω ότι θα χρειαστώ και δεύτερη αντλία. Ναι, σίγουρα θα χρειαστώ και δεύτερη αντλία. Το πρόσωπό μου είναι λίγο σε περίεργη κατάσταση αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι το παραταλαιπώρησα με τα οξέα και το παρααπολέπησα. Οπότε τις δύο τελευταίες μέρες προσπαθώ να του κάνω πιο ενυδατικές και καταπραγητικές θεραπείες, κάπως για να συνέλθει. Θα το φέρω και λίγο στο λαιμό, γιατί η απόχρωση αυτή είναι ένα τσικ πιο σκούρα από την απόχρωση της επιδερμίδας μου αυτή την εποχή, αλλά μ' αρέσει ωστόσο. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω το Soft Matte Complete Concealer από την NARS στην απόχρωση Custard για να καλύψω την περιοχή κάτω από τα μάτια, γύρω από τα μάτια μάλλον, γιατί θα βάλω και λίγο εδώ πάνω για να καλύψω τις φλέβες μου. Παρόλο που θα χρησιμοποιήσουμε και μία βάση για σκιές στη συνέχεια, θα το φέρω και λίγο στο κέντρο του προσώπου για να φωτίσω. Και παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπατε ότι θέλετε μακιγιάζ για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Ειδικά φέτος δεν το περίμενα, γιατί λέω, δεν θα έχουν διάθεση για μακιγιάζ τα κορίτσια μου αφού δεν θα μπορούν να βγουν έξω, αλλά χαίρομαι που συμφωνούμε όλες στο γεγονός ότι το μακιγιάζ είναι κάτι που μας φτιάχνει τη διάθεση, δεν χρειάζεται να βγεις έξω. Το κάνεις και για τον εαυτό σου, παίζεις, πειραματίζεσαι και στην τελική θα είσαι με τον αγαπημένο σου εκείνη τη βραδιά και γιατί να μην είσαι καρακουκλάρα. Τώρα λοιπόν που έχει σταθεί λίγο στην επιδερμίδα μου το foundation, θα περάσω από πάνω με ένα νοπό beauty blender, έτσι τα μποναριστά, για να είμαι σίγουρη ότι η εφαρμογή είναι ομοιόμορφη σε όλο το πρόσωπο και αμέσως μετά θα κάνω ένα τρίκ που κάνω τον τελευταίο καιρό και θα ψεκάσω το πρόσωπό μου με λίγο Fix Plus, γιατί αυτό τι θα κάνει, θα μου δώσει νομίζω μεγαλύτερη διάρκεια στο μακιγιάζ μου και επίσης θα βοηθήσει να φαίνεται και ακόμα πιο φρέσκο το πρόσωπο και πιο φυσικό. Λοιπόν, θα του δώσω ένα λεπτάκι να απορροφηθεί και να στεγνώσει και ετοιμάζω τις πούδρες μου για να σετάρω αμέσως μετά. Θα χρησιμοποιήσω γύρω από τα μάτια αυτή εδώ την πούδρα από Bobbi Brown. Είναι στην απόχρωση Warm Natural και λέγεται Sheer Finish Pressed Powder. Την έχω αγαπήσει αρκετά όπως βλέπετε. Και θα την φέρω λοιπόν εδώ σε αυτή την περιοχή πάρα πολύ απαλά. Δεν χρειάζομαι πολύ ποσότητα, αλλά δεν θέλω να μου μαζέψει και το concealer. Και παρόλο που αυτή η πούδρα έχει χρώμα,
δεν είναι τόσο δυνατό ώστε να αλλάξει το χρώμα του foundation ή του concealer σας, αλλά προσπαθήστε να την πάρετε όσο πιο κοντά στον χρωματικό τόνο της δικής σας επιδερμίδας. Πάμε και στη Laura Mercier Translucent Powder, στην απόχρωση Honey, την οποία θα χρησιμοποιήσω στο υπόλοιπο πρόσωπο και θα το κάνω με το beauty blender μου. Θα πάρω λίγη ποσότητα και θα έρθω ειδικά εδώ στο κέντρο του προσώπου, στη ζώνη του TAF, και τα μποναριστά θα την αφήσω να απορροφηθεί από την επιδερμίδα. Όπως βλέπετε, το πρόσωπό μου την ρουφάει αμέσως, έτσι, και με αυτή την τεχνική δεν φαίνεται και καθόλου βαριά. Γενικώς είναι μια πούδρα η οποία ματάρει και δεν φαίνεται καθόλου βαριά στο πρόσωπο. Πάμε να συνεχίσουμε με τα φρύδια και θα επιστρέψω στην αγαπημένη μου pomade από Morphe και στο αγαπημένο μου πινελάκι από Anastasia Beverly Hills και θα τα σχηματίσω γρήγορα. Μιας και σας έχω ξαναμιλήσει για τα συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι κάτι καινούριο που αξίζει να σταθούμε αρκετή ώρα σε αυτό. Θα χρησιμοποιήσω και το αγαπημένο Big Boost Fiber Gel από MAC για να τους δώσω λίγο χρώμα παραπάνω και να τα σετάρω. Okay, αν είναι κάτι να διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε στη συνέχεια. Θέλω να περάσω γρήγορα στα μάτια γιατί έχω ενθουσιαστεί με αυτήν εδώ την καταπληκτική παλέτα από την NYX. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν primer της NYX για τα μάτια επίσης. Είναι το Studio Photogenic Eyeshadow Base. Και το χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει αρκετά. Βρίσκω ότι έχουν πολύ ωραία απόδοση σκιές πάνω σε αυτό. Θα το απλώσω με το πινελάκι του κονσίλερ μου. Okay, αν δεν μας αρέσει κάτι θα το διορθώσουμε στη συνέχεια. Θέλω να προχωρήσω τώρα σε αυτή την καταπληκτική παλέτα από NYX, την οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει στα μάτια μου. Έχω σφατσάρει όμως όλες τις αποχρώσεις για να δω περί τίνος πρόκειται. Και θέλω σίγουρα να χρησιμοποιήσω αυτές εδώ τις τρεις. Μπορεί και αυτήν εδώ. Νομίζω ότι θα το κάνω μάτι το σημερινό μακιγιάζ, αλλά να μην φλιαρώ, να ξεκινήσω από αυτή εδώ που λέγεται Very Cute. Και θα την φέρω, ωραίο ροζάκι είναι, θα τη φέρω λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο, με ανοιχτά μάτια δουλεύω πάντα, όχι πάρα πολύ ψηλά, θέλω να τη σβήσω ωστόσο μέχρι το φρύδι μου, αλλά θα την δουλέψω σιγά σιγά, γιατί δεν βλέπω κάποια άλλη μεταβατική σκιά, οι άλλες όλες είναι πάρα πολύ έντονες στη συγκεκριμένη παλέτα. Σκοπός μου είναι να αφήσω την περιοχή του βλεφάρου καθαρή, οπότε δεν θα κάνω αυτό το κλείσιμο της εξωτερικής γωνίας που κάνω συνήθως, γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως σας είπα, για σήμερα. Θα συνεχίσω με το αγαπημένο μου 228 Lux Crease από Zoeva και θα πάρω την σκιά που λέγεται I'm the One, που είναι αυτή εδώ η Pastel Mauve. Θα την τεινάξω γιατί, παιδιά, υπάρχει κάποιο fallout, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και κοιτάζοντας ακριβώς ευθεία, θα την επικεντρώσω σε αυτό εδώ το σημείο για να το κάνω έτσι λίγο πιο σκούρο και λίγο πιο έντονο. Είναι αρκετά pastel, θα χρειαστεί να δουλέψουμε λίγο με αυτήν, αλλά όπως βλέπετε το χρώμα είναι εδώ και είναι ακριβώς το χρώμα που ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει λίγο πιο έντονο από ό,τι περίμενα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάρω αυτή εδώ την δεύτερη κατά σειρά σκιά στην παλέτα που λέγεται Party of One και θα την φέρω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και τώρα θα καθαρίσω λίγο εδώ το χώρο, δεν θα κάνω cut crease, αλλά θέλω εδώ το βλέφαρό μου να είναι φωτεινό και καθαρό. Θα το φέρω και ελαφρώς προς τα μέσα, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί δεν θα βάλω τίποτα με λάμψη, αλλά θέλω εδώ πέρα να δώσω λίγο φως παραπάνω. Και με ένα καθαρό blending πινέλο θα μείνω λίγο εδώ, σε αυτή τη μετάβαση, για να είμαι σίγουρη ότι όλα είναι ωραία μπλενταρισμένα και ομοιόμορφα μεταξύ τους. Και τώρα θέλω ένα πινέλο, σαν eyeliner πινέλο, πάρα πολύ λεπτό και μυτερό, για να δω αν θα το βρω. Και το βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό και μπορεί να προχωρήσω και σε αυτό, θα δούμε. Και θα προσπαθήσω λοιπόν να έρθω εδώ σε αυτό το σημείο, να σκουρίνω λίγο τη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ στις πλεφαρίδες και να δημιουργήσω την ψευδαίσθηση ενός πολύ πολύ μικρού liner, έτσι. Ουσιαστικά σαν να σχηματίζω μια πλεφαρίδα. Θα είναι. Λοιπόν, θα πάρω και λίγο από την κάτω-κάτω σκιά που λέγεται About It. Θα κάνω μία μίξη σε αυτές τις δύο. Θα περάσω και σε αυτό το πινέλο που είναι πάρα πολύ πλακέ και με το συνδυασμό των ίδιων σκιών που χρησιμοποίησα πριν θα προσπαθήσω να τελειοποιήσω αυτό που έχω κάνει εδώ, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Αυτό ήθελα. Μόνο αυτό εδώ το μικρό έτσι baby wing. Λοιπόν, θα το κάνω και στην άλλη πλευρά. Ναι, γίνεται πολύ πιο εύκολα και πολύ καλύτερα με το συγκεκριμένο πινέλο. Τώρα θα πάρω αυτό το πλακέ πινέλο και θα χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο σκιές που χρησιμοποίησαμε και πριν, την V-Cute και την I'm the One. Θα το τεινάξω και θα ξεκινήσω από το κέντρο εδώ κάτω από το μάτι μου και θα το απλώσω προς δεξιά και αριστερά, αλλά
χωρίς να είμαι υπερβολική, θα πάρω λίγο περισσότερο από το I'm the one που είναι πιο mauve, γιατί νομίζω ότι βγήκε πολύ ανοιχτόχρωμο. Και τώρα θα περάσω σε μολύβι, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη νέα απόχρωση από το Epic Wear Liner Stick της NYX, η οποία είναι η Berry Goth, και θα το φέρω στο εσωτερικό του ματιού, στο πάνω μέρος μόνο, για να τονίσω λίγο το βλέμμα. Δεν θέλω όμως να το κάνω έτσι και πάρα πολύ επιβλητικό και άγριο. Είπαμε σήμερα θα είμαστε γλυκές. Γλυκές και σεξι. Εννοείται πως θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου, γιατί χωρίς αυτό το curler δεν υπάρχει ζωή. Α, να σας θυμίσω ότι συνεχίζω να χρησιμοποιώ αυτό εδώ το serum για τις βλεφαρίδες από την εταιρεία De Moi Suisse, το οποίο, παιδιά, κάνει θαύματα, έτσι. Δείτε εδώ τη βλεφαρίδα που έχω αποκτήσει, έτσι. Μακριά, δυνατή, ανθεκτική και πολύ δεκτική σε οποιοδήποτε είδους μάσκαρα, δηλαδή κάνει την κούρμπα καταπληκτικά και η κούρμπα κρατάει. Θα χρησιμοποιήσω και το νέο primer της NYX, το οποίο είναι αυτό εδώ, το On The Rise Primer, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη, μου το έστειλαν πρόσφατα. Και θα το βάλω λοιπόν στις βλεφαρίδες μου. Α, περίμενα να είναι λευκό. Συνήθως τα primers των βλεφαρίδων είναι λευκά. Αυτό έχει χρώμα. Παιδιά, έχει χρώμα, σαν μάσκαρα κανονική. Οχ, πολύ περίεργο. Οκ, ήδη βλέπω ένα τρελό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες μου, το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και μιας και χρησιμοποιήσαμε το On The Rise Primer, να χρησιμοποιήσουμε και την On The Rise μασκάρα για να δούμε τι χαμός θα γίνει. Λοιπόν, τώρα είναι πιο δύσκολο να χειριστείτε τις βλεφαρίδες σας, γιατί έχουν ήδη ψηλό κοκαλώσει και πάρει τη φόρμα τους από το primer, και αυτό δεν μπορώ να πω αναγκαστικά ότι μου αρέσει. Δίνει κυρίως μάκρος, όχι τόσο όγκο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν τις κολλάει μεταξύ τους, δηλαδή αν αυτό είναι το αποτέλεσμα που εσείς επιζητάτε, νομίζω ότι θα ικανοποιηθείτε πάρα πολύ από το συγκεκριμένο προϊόν σε συνδυασμό με τη μάσκαρα. Μιλάμε για τρελό διαχωρισμό και βλεφαρίδες που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στο Θεό. Φοβάμαι ότι θα λερωθώ και θα χαλάσει το μακιγιάζ. Λοιπόν, θα περάσω με προσοχή και στις κάτω. Αυτά με τις βλεφαρίδες. Πάμε να δώσουμε και λίγο χρώμα σε αυτό το πολύ φιλό μου πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Nectar από Bobbi Brown και θα το φέρω στα μήλα μου κυρίως. Και θα το φέρω και λίγο προς τα πίσω. Θα περάσω σε bronzer και θα χρησιμοποιήσω το bronzer από την παλέτα της Hourglass με αυτό εδώ το αγαπημένο μου πινέλο. Και λίγο από κάτω για να σμιλεύσουμε εδώ το σχήμα του προσώπου. Και φυσικά στα πλαϊνά της μύτης, δεν παραλείπω ποτέ να το κάνω αυτό. Και στη ράχη της μύτης θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την πολύ πολύ λευκοκίτρινη πούδρα από την παλέτα της Hourglass. Για να δώσω λίγο φως. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, συνεχίζω με highlighter και επανέφερα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, τα all time classic highlighters. Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ κλασάτο. Είναι το Soft and Gentle από MAC. Και αυτό θα χρησιμοποιήσω σε αυτό εδώ το σημείο. Θα χρησιμοποιήσω και λίγο εδώ και στη ράχη της μύτης, παρόλο που έβαλα την πούδρα της Hourglass εδώ σε αυτό το σημείο, στην ακρούλα και πάνω από τα χείλη. Και επειδή δεν έχουμε βάλει καθόλου λάμψη στα μάτια, νομίζω ότι θέλω να χρησιμοποιήσω και λίγο highlighter από αυτή εδώ την παλέτα της Smashbox που σας είχα κάνει δώρο. Θα πάρω λοιπόν ελάχιστη ποσότητα από αυτή την απόχρωση, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο, και θα τη φέρω εδώ σε αυτά τα σημεία που θέλω να αντανακλούν το φως περισσότερο. Και όσο προχωράει το μακιγιάζ, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμη. Θα πάρω λοιπόν αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Extra As Can Be από την παλέτα της NYX που χρησιμοποιήσαμε πριν, και θα τη φέρω εδώ ελάχιστα σε αυτό το σημείο κάτω από το φρύδι, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται λίγο φως και είναι αυτό που θα δώσει την τελική πινελιά στο σημερινό eye look. Πάμε να περάσουμε στα χείλη, και νομίζω ότι σήμερα αυτό που θέλω να κάνω είναι πρώτα να τα γεμίσω με το χρώμα και αμέσως μετά να διορθώσω το περίγραμμα και να τα κάνω όσο μεγάλα θέλω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Powder Puff Lippy από την NYX στην απόχρωση Pop Quiz και θα το εφαρμόσω με το σφουγγαράκι του στα χείλη μου και θα διορθώσω ό,τι χρειάζεται με ένα πινέλο και με το μολύβι. Δείτε τι χρωματάρα απίθανη είναι αυτή. Δεν είναι το κλασικό κόκκινο, αν αυτό προσδοκούσατε και περιμένατε. Φυσικά και δεν είναι. Δεν ήθελα να βάλουμε το κλασικό κόκκινο σήμερα, ήθελα κάτι έτσι διαφορετικό. Wait for it, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Θα χρησιμοποιήσω το μολύβι Cherry Skies για να κάνω το περίγραμμα. Και τώρα που υπάρχει και το κραγιόν από κάτω, γλιστράει τόσο ωραία και μπλεντάρεται τόσο ωραία. Είναι ένα τσίκ πιο σκούρο όπως βλέπετε, αλλά ήθελα να είναι ένα τσίκ πιο σκούρο το περίγραμμά μου σήμερα.
πανεκτιμώντας την κατάσταση, νομίζω ότι το κραγιόν μας βγήκε ένα τσικ πιο σκούρο από ό,τι το ήθελα σήμερα. Οπότε θέλω να το φωτίσω λίγο στο κέντρο. Και έχω φέρει εδώ το Soft Matte Lip Cream στην απόχρωση κάμπο. Οπότε θα βάλω στο χέρι μου και λίγο από το κάμπο και θα το πάρω με το πινελάκι μου για να είμαι πιο συγκεκριμένη στην εφαρμογή. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Θα ψεκαστώ και με το Fix Plus στη μυρωδιά καρύδας που με τρελαίνει για να... Τα κάνουμε όλα να δέσουν μεταξύ τους και να κρατήσει το μακιγιάζ μας και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το ombre εφέ που κατάφερα να δημιουργήσω στα χείλη. Νομίζω ότι το χρώμα γλύκανε και τέριαξε περισσότερο με το eye look. Τι λέτε κι εσείς? Σας ευχαριστώ και σήμερα πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Αυτό το μακιγιάζ με αφορμή την γιορτή της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Να ερωτεύεστε χωρίς φόβο και να γιορτάζετε πάντα με κάθε αφορμή τον έρωτά σας και την αγάπη σας για τους άλλους. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ και θα σας δω στο επόμενο. Bye-bye!